Μπροστά σε ένα τεράστιο οικονομικό αδιέξοδο βρίσκεται η πλειοψηφία των νεφροπαθών στη Μαγνησία με αφορμή την ακατανόητη απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών να εξαιρέσει από τη μείωση συντάξεων και την κατάργηση δώρων και επιδομάτων του συνταξιούχου νεφροπαθή του Δημοσίου. Τα περισσότερα μέλη του τοπικού συλλόγου είναι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα, που σημαίνει ότι οι συντάξει του είναι στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα και παρόλα αυτά του έγιναν και νέε περικοπέ από την αρχή τη χρονιά, με αποτέλεσμα να χάνουν ποσά από 50 έω 300 ευρώ το μήνα έκαστο. Ήδη ο Σύλλογο Νεφροπαθών Μαγνησία έχει αποστείλει σχετικές επιστολές προς το αρμόδιο Υπουργείο, ωστόσο η απάντηση κάθε άλλο παρά ικανοποιεί. Η απάντηση, λέει, κύριε Λαμπράκη, να τα ακούσουν όλοι, λέει ότι στα στην ευαισθησία που έχουμε κτλ., στις συμπαθείς ομάδες και στις ανάπερους με 80% και απάνω συνταξιούχους του δημοσίου υπαλλήλων, τους έχουμε απαλλάξει από τις μείωσεις των συντάξεων και από τα δώρα Πάσχα, Χριστούγεννα και άδεια το καλοκαίρι. Και εγώ αναρωτούμαι και λέω. Και εγώ έχω το δημοσίο υπαλλήλων μεταμοσχημένοι και αιμοκαθαρωμένοι. Και λέω, τα χαμηλότερα ταμεία, οι χαμηλοσυνταξιούχοι σε αυτήν την Ελλάδα όλοι, ποιοι είναι? Είναι το δημοσίο ή των υπόλοιπων όλων ταμείων? Όπως έκανε γνωστό, ο πρόεδρος του Συλλόγου Νεφροπαθών Μαγνησίας βρίσκεται σε επικοινωνία με τη βουλευτή Ζέτα Μακρύ, προκειμένου να κλειστεί ραντεβού με την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Με δεδομένα τα τεράστια έξοδα για φάρμακα και αιμοκαθάρσεις κάθε μήνα, τα περισσότερα μέλη του Συλλόγου Νεφροπαθών δεν θα μπορούν να επιβιώσουν σε λίγο καιρό, αν δεν ισχύσει και για τους συνταξιούχους νεφροπαθείς του ιδιωτικού τομέα η εξαίρεση από τις περικοπές συντάξεων και την κατάργηση δώρων και επιδομάτων. Με ζητάνε εμένα εδώ βοήθεια. Και εγώ δεν έχω τώρα επιχορηγής, δεν έχει σύλλογος. Μόνο από τις συνδρομές και αυτή είναι τώρα συνδρομές χέρι στο κόσμο τώρα. Μέχρι πρότινος παίρναμε ένα επίδομα, το οποίο πιο πολύ ήταν και άποροι. Τώρα τους αναγκάζει να τα βάλουν, να κάνουν δήλωση και να τα βάλουν και αυτά όλα τα επιδόματα μέσα. Με αποτέλεσμα δηλαδή να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή. Οι ορισμένοι άνθρωποι με παίρνουν εδώ και μου λέει σώσιμα. Εγώ δεν μπορώ να σώσω κανέναν.